Μετά τις χθεσινές ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά με την απόπειρα φόνου του Νίκου Ροδοθέου, καθώς και για πολύ μεγάλη υπόθεση εμπορίας 16 κιλών ναρκωτικών, για την οποία συνελήφθη ο Αλέξης Μαυρομιχάλης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στον εντοπισμό του Ιωσήφ Ιωσήφ, άλλος Σύφη, που φέρεται να εμπλέκεται και στις δύο σοβαρές υποθέσεις, καθώς και του Ντούτι Ρούτολφ από τη Σλοβακία, που είναι ο ιδιοκτήτης του σκούτερ που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες της απόπειρας φόνου. Συνεχίζονται οι έρευνες προς εντοπισμό των δύο καταζητούμενων. Η αστυνομία αξιολογεί διάφορες πληροφορίες στην προσπάθειά της να τους εντοπίσει. Ο συνδετικός κρίκος των δύο υποθέσεων είναι 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη με άλλους δύο την ώρα που προσπαθούσαν να κρύψουν το σκούτερ. Ο νεαρός έλυσε τη σιωπή του και κατονόμασε το Σύφη και το Αλεξούη ως τους προμηθευτές μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που βρέθηκαν σπίτι του. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο που προφυλάκησε χθες τον Αλέξη Μαυρομιχάλη για 5 ημέρες, τα ναρκωτικά φαίνεται να εισήχθησαν από την Ελλάδα. Θα ληφθούν καταθέσεις από αεροπορικές εταιρείες για να διαφανεί αν ο Αλέξης Μαυρομιχάλης ταξίδευσε πρόσφατα. Συνολικά για την υπόθεση θα ληφθούν 48 καταθέσεις. Η αστυνομία παρέλαβε τις κασέτες από κλειστά κυκλώματα καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, προκειμένου να εξακριβώσει τις κινήσεις των υπόπτων τις τελευταίες ημέρες. Θα γίνουν επίσης εξετάσεις στα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του Αλέξη Μαυρομιχάλη.